ανυπολόγιστες σύνες ζημιάς που άφησε πίσω της σφοδρή κακοκαιρία τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και στην ενδοχώρα στο Δήμο Χερσονήσου, ενώ περισσότερες από 1000 αιτήσεις αποζημίωσης από σπίτια, επιχειρήσεις και καταστήματα έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμή στον Δήμο. Έχουν κατατεθεί περίπου πλέον των 500 αιτήσεων για οικίες και το ίδιο αριθμό για επιχειρήσεις. Συνολικά η καταστροφή στο Δήμο είναι πολλά εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα. Και μιλάμε για τις δημόσιες δημοτικές υποδομές. Γιατί και στις ιδιωτικές περιουσίες το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Από ό,τι ξέρω, στα μέγαρα που είχε γίνει το σκηνικό, ορισμένοι ακόμα καλοί να λαμβαίνουν. Σε αυτό το σκηνικό θα πάμε. Αν συμβεί κάποια κακοκαιρία, εσείς θα βγείτε από το πλάι. Πρέπει να κάνουμε σαν τις Ινδιάνες γύρω-γύρω το χορό να μην βρέξει. Όχι να βρέξει, να μην βρέξει. Γιατί δεν έχουμε από πού να φύγουμε. Δρόμοι εξαφανίστηκαν με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στις γούρνες και με τους δημότες να δίνουν τη δική τους μάχη, απομακρύνοντας τόνους λάσπης από τις οικίες και τις επιχειρήσεις τους 14 μέρες μετά τη θεομηνία. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη και εκείνο το οποίο πρόκειται να κάνουμε τις επόμενες μέρες, τη στιγμή που υπάρχει οριοθέτηση του ρέματος, είναι να κάνουμε τις αναγκαίες διανοίξεις, ούτως ώστε να διευθετήσουμε τον ποταμό με τον καλύτερο τρόπο και να μειώσουμε στο μέλλον, στο ελάχιστο δυνατό, τις πιθανότητες νέων πλημμυρικών φαινομένων. Την ίδια ώρα κάτοικοι αγανακτούν, καθώς δεν έχουν λάβει ακόμα τα 600 ευρώ για τις άμεσες ανάγκες, με τον Γιάννη Σέκο να διαβεβαιώνει ότι τα χρήματα θα καταβληθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Χωρίζουμε το άμεσα είναι γιατί πρέπει να πληρώσουμε το μάστορα εκεί, να πάρουμε τα 5 πιο βασικά, στα σίγουρα. Πού είναι αυτά τα 600? Στον δρόμο είναι λακκούβα σε λακκούβα, πέσανε, τι έγινε? Θα εξετάσουμε τις αιτήσεις και αμέσως τις επόμενες μέρες θα αρχίσει η καταβολή των 600 ευρώ. Όσον αφορά δε τις αποζημιώσεις που έχουν να κάνουν με τις οικοσκευές, θα εξεταστούν οι αιτήσεις και χωρίς να παρέλθει ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε και αυτή την καταβολή. Βομβαρδισμένο τοπίο και στο παραλιακό δρόμο στις Γκούβες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Η φύση δεν ξεχνά, η φύση τιμωρεί όλο το παραλιακό μέτωπο από τις Γούρνες μέχρι και τη Σταλίδα. Την πλήρωσε την ύφη, διότι έχουμε τα ρέματα, τα έχουμε καταπατήσει, τα έχουμε κάνει δρόμους. Ζητούμε να γίνει ένα έργο μόνιμο, όχι παλώματα, από πάνω από τη γέφυρα μέχρι εδώ. Όταν θα έχει 10 ποφόρια εδώ, θα τα πάρει όλα. Και αυτό ο δρόμο που είστε τώρα, εκεί, είναι ποταμός. Η οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Χερσονήσου το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως θα γίνουν ενέργειες οριοθέτησης, διευθέτησης και άλλων ρεμάτων, όπως είναι στην ανάληψη, όπως είναι στο κουτουλουφάρι, όπως είναι στα μάλια. Θα δημιουργηθούν άμεσα και υπό το πρίσμα ότι ο Δήμος μας είναι κηρυγμένος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μελέτες προκειμένου να διευθετήσουμε τα ρέματά μας.